Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο περιβάλλον, αγαπητοί ακροατές, αναφερόμαστε αυτήν την ώρα στις θεοσημείες, στον ουρανό και στη ζωή των Αγίων. Αυτός είναι ο γενικός τίτλος της σειράς των εκπομπών. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις ουράνιες θεοσημείες στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας. Κύριε Μαυρόπουλε, χαίρετε. Χαίρετε. Και ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας να μιλήσουμε σήμερα για το θέμα αυτό. Από πού μπορούμε να ξεκινήσουμε προσεγγίζοντας το θέμα αυτό, κύριε Μαυρόπουλε? Νομίζω ότι το καλύτερο θα ήταν να προσδιορίσουμε τι είναι η Αποκάλυψη. Mm-hmm. Γιατί πολλές παρεξηγήσεις έχουν παρισφρήσει στην αντίληψή μας για αυτό το βιβλίο. Είναι ένα λίγο, θα το έλεγα, παρεξηγημένο βιβλίο. Η Αποκάλυψη είναι μια καταγραφή που αποδίδεται στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Η καταγραφή αυτή έγινε στα τέλη του πρώτου αιώνα, συμβατικά λέμε το 95 μετά Χριστόν, και μάλιστα όλες οι έρευνες καταλήγουν στο ότι η Αποκάλυψη γράφτηκε πριν γραφτεί το τέταρτο Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Επομένως είναι μια εισαγωγή στο Ευαγγέλιο, θα έλεγα, και θέλει να περιγράψει την κατάσταση της Εκκλησίας στα τέλη του πρώτου αιώνα. Μόνο που την περιγράφει με όρους εικονολογικούς. Την περιγράφει μέσα από εικόνες. Μπορείτε να τα πείτε σύμβολα, να μιλήσουμε για μια συμβολική γλώσσα. Μπορούμε να μιλήσουμε για μια αποκαλυπτική γλώσσα. Αυτό που θέλει να δείξει η Αποκάλυψη είναι ότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχει μια κατάσταση ήδη παγιωμένη. Μιλάμε για 45 περίπου χρόνια μετά την Ανάσταση του Χριστού, και υπάρχουν ήδη καταστάσεις που απειλούν τη ζωή της Εκκλησίας. Υπάρχουν οι διωγμοί, δηλαδή, για να το πούμε καθαρά. Μάλιστα έχουμε και μία εσωτερική μαρτυρία στην Αποκάλυψη, όπου γράφοντας, απευθύνοντας μία επιστολή στον επίσκοπο Περγάμου, αναφέρεται στην εκτέλεση ενός από τους πρώτους Αγίους της Εκκλησίας μας, του επισκόπου Αντίπα, τον οποίον δολοφόνησαν οι ειδωλολάτρες, και τον ονομάζει «Ο μάρτης μου ο πιστός». Ήδη έχουμε τους διωγμούς της εποχής του Νέρονα, έχουν προηγηθεί, όταν έχουμε την εκτέλεση των δύο κορυφαίων Αποστόλων, του Πέτρου και του Παύλου, αλλά έχουμε και άλλους διωγμούς. Τα αγιολογικά κείμενα μαρτυρούν για μια σειρά μαρτύρων της Εκκλησίας. Επομένως η Αποκάλυψη θέλει να περιγράψει μια κατάσταση που υπάρχει στα τέλη του πρώτου αιώνα. Χρησιμοποιεί την έννοια, τη λέξη και την έννοια προφητεία. Η προφητεία, πρέπει να το ξεκλειδώσω αυτό το πράγμα λίγο, η προφητεία δεν είναι λόγος περί των μελώντων, έτσι γενικά και αόριστα. Δεν είναι μαντεία δηλαδή, αλλά η προφητεία είναι αποκάλυψη του Λόγου του Θεού. Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη οι εβδομήκοντα μεταφράζουν μια αντίστοιχη εβραϊκή λέξη με τη λέξη προφητεία ή προφήτης, θέλοντας να μας περιγράψουν τον μάρτυρα του Χριστού, του Θεού γενικά, επί της γης. Αυτός που μαρτυρεί, δηλαδή, με αυτή την έννοια μάρτυρα, τον Λόγο του Θεού. Περισσότερο μάλιστα η λέξη προφήτης αντιστοιχεί στο «ο βλέπων», «ο ορών», αυτός που βλέπει, και οπωσδήποτε όχι στην έννοια μάντης. Είναι λοιπόν μια εξαγγελία του Λόγου του Θεού
σε μια συγκεκριμένη εποχή, όπως είπα, το τόνισα, στα τέλη του πρώτου αιώνα, αλλά μια εξαγγελία που αφορά κάθε εποχή. Γιατί σε κάθε εποχή μέχρι σήμερα έχουμε ανάγκη της μαρτυρίας του Λόγου του Θεού, και μάλιστα να υπογραμμίσουμε όταν λέμε πλέον Λόγος του Θεού, δεν εννοούμε μια αφηρημένη ανάπτυξη από προτάσεις ή λόγους ή στοχασμούς, αλλά εννοούμε μια ενυπόστατη παρουσία. Δηλαδή υπάρχει ένα πρόσωπο που ονομάζεται Λόγος του Θεού και που βρίσκεται ανάμεσά μας. Αυτόν τον λόγο λοιπόν προσπαθεί να περιγράψει η Αποκάλυψη. Μάλιστα σπέβδω να πω ότι η Αποκάλυψη είναι ένα από τα πρώτα κείμενα που περιγράφουν τη Θεία Λειτουργία. Ή, για να κάνω ένα βήμα παραπάνω, η Αποκάλυψη είναι ένας υπομνηματισμός των όσων βιώνονται στη Θεία Λειτουργία. Κατά τούτο, αυτό που συμβαίνει και περιγράφεται στην Αποκάλυψη είναι μία εμπειρία της Θείας Λειτουργίας, η οποία εμπειρία εμπεριέχει έναν πόλεμο, γιατί δυστυχώς η Αποκάλυψη την Αποκάλυψη την αντιλαμβανόμαστε ως ένα βιβλίο που περιγράφει τον πόλεμο των δυνάμεων του σκότους εναντίον των δυνάμεων του Χριστού. Ναι, είναι αυτό, αλλά αυτός ο πόλεμος συμβαίνει μέσα σε μία Θεία Λειτουργία. Δηλαδή, πριν, κύριε Μαυρόπουλε, φτάσουμε δηλαδή στη Θεία Κοινωνία, που στην Αποκάλυψη παίρνει την εικόνα ενός γάμου, του γάμου της νύμφης Εκκλησίας με τον νυμφίο Χριστό, ο οποίος νυμφίος Χριστός έχει δώσει τη ζωή του για αυτή την Εκκλησία, γι' αυτό και εμφανίζεται ως το εσφαγμένον αρνίον. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά έτσι προεισαγωγικά να τα πούμε. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τις θεοσημείες, που είναι και το θέμα της εκπομπής, κύριε Μαυρόπουλε. Οι θεοσημείες. Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη ο Θεός εμφανίζεται στο λαό του, στους ανθρώπους, στους πιστούς ανθρώπους, με σημεία. Γιατί με σημεία? Γιατί η παρουσία του Θεού δεν μπορεί να περιγραφεί ως ιστορία. Περιγράφεται ως αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάζουμε μεταϊστορία. Το άκτιστον στη σχέση του με το κτιστόν δεν μπορεί να περιγραφεί μέσα από τον λόγο τον ανθρώπινο. Γι' αυτό οι συγγραφείς ήδη από την Παλαιά Διαθήκη, πολύ περισσότερο στην Καινή Διαθήκη, χρησιμοποιούν εικόνες. Είναι αλήθεια ότι σήμερα έχουμε λίγο χάσει αυτή την επαφή μας με αυτήν την εικονολογική γλώσσα, ή ας την ονομάσω την αποκαλυπτική γλώσσα. Όταν όμως γράφεται αυτό το βιβλίο, οι άνθρωποι είναι εξοικειωμένοι με αυτή τη γλώσσα, να διαβάζουν δηλαδή την πραγματικότητα, ακόμα και την ιστορική πραγματικότητα, αλλά κυρίως την βιωματική πραγματικότητα, αυτό που βιώνουν ως πραγματικότητα, να την αντιλαμβάνονται μέσω εικόνων. Και έξω από τα ιερά μας κείμενα της Αγίας Γραφής έχουμε τέτοιες περιγραφές. Εντάχει θέλω να παρατηρήσω ότι όταν ο ιστορικός Ιώσυπος αναλαμβάνει να περιγράψει την καταστροφή της πόλεως των Ιεροσολύμων που συνέβη το 70 μετά Χριστόν από τα ρωμαϊκά στρατεύματα, χρησιμοποιεί τέτοια γλώσσα, αποκαλυπτική γλώσσα. Αστέρια που φωτίζονται στον ουρανό, φως που κατεβαίνει πάνω στη γη και
καταβγάζει το θυσιαστήριο του ναού, χρησιμοποιεί τέτοιες εικόνες για να δείξει το δραματικό και τραγικό στοιχείο όσων συμβαίνουν μέσα σε μια πόλη. Το ίδιο κάνει και ο Ιωάννης στο βιβλίο του. Χρησιμοποιεί την ποιητική γλώσσα. Και θέλω σε αυτό το σημείο να ανοίξω μια παρένθεση για να σας πω ότι η Αποκάλυψη είναι ένα ποιητικό βιβλίο, κατεξοχήν ποιητικό βιβλίο. Μάλιστα, πολλοί ερευνητές έχουν δει στην Αποκάλυψη ποιητικά μέτρα, αλλά εβραϊκά ποιητικά μέτρα, τα οποία δεν είναι εύκολο να τα αναγνωρίσουμε εμείς οι κοινοί αναγνώστες. Γράφει ένα έπος, ένα ποίημα. Και όπως ξέρετε, η ποίηση χρησιμοποιεί πολλές φορές τις εικόνες, τα σύμβολα, τις υπερβολές για να μπορέσει να προσεγγίσει την καθαυτό αλήθεια. Μάλιστα. Αυτό γίνεται και με τις θεοσημείες που έχουμε. Λοιπόν, οι θεοσημείες τώρα. Δεχόμαστε ότι το βιβλίο αυτό το έχει γράψει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Δεν μας ενδιαφέρει η διαμάχη των ερευνητών, αν είναι το ίδιο πρόσωπο ή δεν είναι. Η Εκκλησία το αντιλαμβάνεται ως έργο του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Θέλω να θυμηθούμε ότι στο τέταρτο Ευαγγέλιο, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όλα τα θαύματα, όλα, 7 θαύματα παρουσιάζει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όπως ξέρετε, δεν παρουσιάζει όλα τα θαύματα, 7 θαύματα. Αυτά λοιπόν τα 7 θαύματα ο Ευαγγελιστής τα ονομάζει σημεία. Η λέξη σημείων είναι η λέξη που χρησιμοποιεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Τι σημαίνει σημείων? Σημαίνει αναφορά σε μία κατάσταση που δεν μπορεί να περιγραφεί αλλά μπορεί να βιωθεί. Έχουμε μία μαρτυρία στην Καινή Διαθήκη από τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος αναφέρεται σε μία τέτοια θεοσημεία, μάλλον δύο θεοσημείες. Η μία είναι η θεοσημεία πρώτων πυλών της Δαμασκού, όταν βλέπει τον Χριστό, βλέπει αυτό το φως που τον τυφλώνει και γίνεται αυτή η μεταστροφή του, η συγκλονιστική. Αλλά έχουμε και μια άλλη περιγραφή, όταν ο Απόστολος Παύλος, πριν αναλάβει το κήρυγμα, φεύγει στην έρημο για άσκηση, εσωτερική άσκηση, και εκεί έχει αποκαλύψεις. Και εκεί λέει, είδε πράγματα, είδε, χρησιμοποιεί όρο όρασης. Είδε πράγματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να δει άνθρωπος, και πολύ περισσότερο δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος, αφού τα δει και τα ακούσει, είδε και άκουσε. Αυτά τα ρήματα χρησιμοποιεί, δεν μπορεί να τα μεταδώσει. Δεν μπορεί να τα περιγράψει, δηλαδή, τα ουκ εξών ανθρώπων λαλήσε. Αυτό το ρήμα χρησιμοποιεί. Τα οποία λέει οφθαλμός δεν έχει δει και αυτή δεν έχει ακούσει και επικαρδία ανθρώπων ουκ ανέβη. Δηλαδή δεν τα αισθάνθηκε ένας άνθρωπος μέσα στην καθημερινή του πορεία. Είναι λοιπόν μία πραγματικότητα που εκφεύγει της ιστορικής πραγματικότητας, αλλά δεν πάβει να είναι πραγματικότητα. Είναι μία εμπειρία που την έζησε ο Απόστολος Παύλος και προσπάθησε να τη μεταδώσει, γιατί και ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί πολλές φορές εικόνες και σύμβολα για να περιγράψει τη σχέση του με την άκτιστη παρουσία του, με την παρουσία του ακτίστου, με την παρουσία της θεότητας. Λοιπόν, ποιες είναι οι θεοσημείες τώρα της Αποκάλυψης? Πρώτα έχουμε μία έμεση θεοσημεία
όταν ο συγγραφέας της Αποκάλυψης μας λέει πότε και πού το έγραψε αυτό το βιβλίο. Είναι μια φρασούλα μικρή. «Εγενόμην εν την ίσο Πάτμο εν Κυριακή ημέρα». Και είδα και άκουσα. Και τα περιγράφει τα παρακάτω. Τι θα πει «εγενόμην εν την ίσο Πάτμο εν Κυριακή ημέρα»? Γνωρίζουμε ότι από τις μαρτυρίες που έχουμε από μεταγενέστερους αλλά άμεσους σχεδόν μετά τον Ιωάννη μάρτυρες, ότι στην Πάτμο βρέθηκε εξόριστος. Και λέει «εγενόμην εν την ίσο Πάτμο δια την μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού». Δηλαδή, επειδή ανέλαβα να μαρτυρήσω την παρουσία του Ιησού Χριστού, εξορίστηκα από τις δυνάμεις του κόσμου τούτου, από τους ισχυρούς του κόσμου τούτου, πάντως από τον κόσμο τούτο. Και «εγενόμην», λέει, «εν Κυριακή ημέρα». Σας θυμίζω ότι στα τέλη του πρώτου αιώνα η λέξη «Κυριακή» δεν αφορά ημερολογιακή ημέρα. Αφορά την ημέρα της τελέσεως της Θείας Ευχαριστίας. Αφορά το Κυριακόν δείπνο. Έτσι ονόμαζαν την ημέρα που ετελείτο η Θεία Ευχαριστία. Ήταν η ημέρα του Κυρίου. Γιατί στη Θεία Ευχαριστία αυτό γίνεται μέχρι σήμερα. Μαζευόμαστε για να ζήσουμε την ημέρα του Κυρίου. Επομένως, το πρώτο σημείο που μας λέει το βιβλίο είναι ότι γράφτηκε μέσα σε μία Θεία Λειτουργία ή, αν θέλετε, μαρτυρεί την εμπειρία μιας Θείας Λειτουργίας. Αυτό το είπατε και προηγουμένως, έτσι. Όταν το είπα και προηγουμένως, και τονίσατε, ναι, ότι είναι υπομνηματισμός των όσων βιώνονται στη Θεία Λειτουργία. Θα επανέλθω κάπως αυτό, ναι, ναι, λίγο παρακάτω. Κύριε Μαυρόπουλε, να κάνουμε όμως μια μικρή διακοπή στη συζήτησή μας για να ακούσουμε λίγο μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε. Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, στην συνομιλία μας εδώ απευθείας με τον κύριο Δημήτρη Μαυρόπουλο, θεολόγο και συγγραφέα, για τις ουράνιες θεοσημείες στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, και ήδη μας αναφέρατε την πρώτη, έτσι, θεοσημεία που έχουμε στην Αποκάλυψη, κύριε Μαυρόπουλε. Να συνεχίσουμε. Ναι, ναι, να συνεχίσουμε. Λοιπόν, το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι γεμάτο από περιγραφή οραμάτων. Είδα και άκουσα. Αυτά τα δύο ρήματα χρησιμοποιεί συνεχώς. Και έχουμε πολλές τέτοιες θεοσημείες μέσα στην Αποκάλυψη. Θέλω να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στην περιγραφή μιας ουράνιας Θείας Λειτουργίας. Δύο φορές περιγράφει την ουράνια αυτή Θεία Λειτουργία, μία προς το μέσο του βιβλίου και μία προς το τέλος του βιβλίου, πριν γίνει η ένωση της νύμφης και του νυμφίου. Τι είναι η ουράνια λειτουργία? Είναι
ο θρόνος του Θεού, το αρνίον, δηλαδή ο Χριστός επί του θρόνου, και γύρω του οι πρεσβύτεροι, δηλαδή το σώμα των επισκόπων για την εποχή εκείνη, των πρεσβυτέρων, των προέδρων δηλαδή της Θείας Ευχαριστίας, αυτών που τελούν τη Θεία Ευχαριστία και που είναι οι διάδοχοι των Αποστόλων. Αυτό το λεγόμενο σύνθρονο, το οποίο εκ της Αποκαλύψεως επηρέασε και την παρουσία του μέσα στους ναούς, όπως ξέρετε παλιότερα πάντα υπήρχε το λεγόμενο σύνθρονο πίσω από την Αγία Τράπεζα, ακόμα και η ίδια η Αγία Τράπεζα αντλούνε την παρουσία τους από την περιγραφή της Αποκάλυψης του Ιωάννου. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι η ιστορία εμπεριέχει μέσα της μία κατάσταση της Θείας Βασιλείας. Μπορεί να μην φαίνεται, αλλά την εμπεριέχει. Και όταν φαίνεται αυτή η κατάσταση της Θείας Βασιλείας, μπορεί οι δυνάμεις του κόσμου τούτου να την αντιμάχονται, να την πολεμούν, να θέλουν να την καταργήσουν. Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι αυτό συνέβη στην περίπτωση του ίδιου του Χριστού. Τι είναι αυτό που οδήγησε έναν λαό μέσω των εκπροσώπων του να οδηγήσουν τον Χριστό στο Σταυρό? Είναι η αντίδρασή τους στη μεγάλη θεοσημεία, ότι ο Λόγος έγινε σάρκα, ο Υιός του Θεού έγινε σάρκα, έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας, εσκήνωσε εν ημίν και φανέρωσε τη δόξα του ουρανίου Πατρός. Αυτό συνεχίζει να συμβαίνει συνέχεια. Στη Θεία λοιπόν, σε αυτή την ουράνια Θεία Λειτουργία που περιγράφει ο συγγραφέας της Αποκάλυψης, υπάρχει ένας ένος, ένα τραγούδι, ένας ύμνος. Ο ύμνος αυτός μας συνδέει με έναν άλλον ύμνο που περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη και που τον είχε δει ο προφήτης Ισαΐας, πάλι σε μια ουράνια κατάσταση, και είναι ο γνωστός μας Τρισάγιος ύμνος: Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος ο Θεός και τα λοιπά. Αυτό το σημείο, όπως το περιγράφει ο Ιωάννης, θέλει να δείξει ότι μπορεί να ζούμε μέσα στην ιστορία, αλλά η πραγματική μας πατρίδα βρίσκεται εκτός αυτής της ιστορίας. Ή για να το πω λίγο διαφορετικά, η ιστορία φωτίζεται από τη Θεία Βασιλεία και μπορεί να γίνει ιερή ιστορία. Η ζωή της Εκκλησίας μέχρι σήμερα είναι αυτή η προσπάθεια να φανερώσει εδώ και τώρα τη Θεία Βασιλεία ως ιστορία. Μάλιστα. Κύριε Μαυρόπουλε, θα κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή στο σημείο αυτό ελάχιστον δευτερολέπτων και αμέσως μετά και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε εδώ τη συζήτησή μας από την τελευταία σας φράση.